Με ποια κριτήρια κρίνεται μία μεταμόσχευση μαλλιών ως αποτυχημένη? Δυστυχώς, αυτό είναι ευαίσθητο κεφάλαιο. Αντιμετωπίζουμε καθημερινά αποτυχημένες μεταμοσχεύσεις μαλλιών, οι οποίες είναι είτε αποτέλεσμα παλαιότερων τεχνικών, κυρίως της τεχνικής strip, με ευμεγέθη εμφανή σημάδια, με αλόκοτα hairline, με αλόκοτη περίεργη κατανομή των τριχοθυλακίων, ή είναι επεμβάσεις είτε με strip είτε με FUE, όπου πολύ απλά δεν τηρήθηκε καθόλου η προσδοκία του ασθενούς. Με λίγα λόγια, γίνανε πολύ μικρές συνεδρίες, έγιναν απλά, θα το πω στην καθομιλουμένη και να μου συγχωρήσετε αυτό, αρπαχτές, με σκοπό να γίνει μια επέμβαση, να πληρώσει ο ασθενής, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Αυτά τα περιστατικά είναι αρκετά και αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινής μας πρακτικής, όπου καλούμαστε να διορθώσουμε τέτοια κακά περιστατικά. Αυτό το κάνουμε με μεγάλη επιτυχία στην Advanced Care Clinics, το κάνουμε σχεδόν καθημερινά. Δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί συνήθως ό,τι βλέπετε σαν αποτέλεσμα που δεν ικανοποιεί στη λήπτρια περιοχή, συνήθως συνδυάζεται με μερική καταστροφή της δότρειας περιοχής. Και αυτό είναι το χειρότερο.